Δημήτρης Αγάδης, δημοσιογράφος, ανταποκριτής και φίλος. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλό βράδυ, Λάμπρο. Τι κλίμα υπάρχει εκεί? Στην Τουρκία από άκρο εις άκρον φυσάει ισχυρός αντιαμερικανικός και αντιϊσραηλινός και αντιδυτικός, θα λέγα, άνεμος. Στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στο Ικόνιο, σε όλες τις πόλεις το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη. Θέλω να μεταφέρω στους ακροατές μας κάποιες εικόνες από τις δύο συγκεντρώσεις διαδηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο για να αντιληφθούν το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία. Το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη οργανώθηκε από την κυβερνητική παράταξη πορεία με προορισμό την Αγία Σοφία. Πορεία για την Παλαιστίνη, προορισμός η Αγία Σοφία. Συμβολισμοί, γεμάτο συμβολισμού, για πες. Την κορυφή της πορείας ήταν ο γιος του πρόεδρου του Ερντογάν, ο Μπιλάλ Ερντογάν. Ήταν εκεί ο γαμπρός του πρόεδρου, ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, αυτός που κατασκευάζει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ήταν στην πορεία, η οικογένεια ήταν στην πορεία επικεφαλής, ωραία, για πες. Μπροστά. Ναι. Και ενώ όταν έφτασαν στην Αγία Σοφία, απόξω, εκεί στη μεγάλη πλατεία που ξέρεις και εσύ, όλοι μαζί έκαναν ομαδική προσευχή. Ο ημάμης, απευθυνόμενος συγκεντρωμένος, ουσιαστικά κήρυξε τζιχάτ, λέγοντας ότι... τζιχάτ, ιεροπόλεμο, έτσι. Ναι, ναι. Λέγοντας ότι τα Ιερουσαλήμ, το Κασμίρ και όπου αλλού καταπιέζονται μουσουλμάνοι είναι αγώνας δικός μας και όλων των μουσουλμάνων. Ο ημάμης είναι αυτός που... όταν μετατράπηκε σε τζαμί με το τον Ερντογάν, με τη Χατζάρα και το σπίθος που είχε ανέβει στον Άμβονα, αυτό συνέβη το Σάββατο από την κυβερνητική παράταξη. Έτσι. Ενώ λοιπόν οι Ισλαμιστές ήταν στην Αγία Σοφιά και κήρυξαν ιερό πόλεμο, την επόμενη μέρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτοί που θα ανέτρεπαν τον Ερντογάν, ο Νταβούτογλου και άλλοι, στο Δήμο Μαλτεπέ, που ελέγχεται, είναι στην ασιατική πλευρά, που ελέγχεται από τους κοσμικούς χιλιδάρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα, πραγματοποίησαν τη δική τους συγκέντρωση για την Παλαιστίνη. Ο μιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης του Χαμάς. Α. Άρα ακόμα χειρότερα, κύριε. Η τίμη που κατηγορείται είναι μάλιστα πάρα πολύ ωραία. Ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Χαμάς. Όλο και καλύτερο γίνεται. Χαρά οι Αμερικανοί, για πες. Και αναφερόμενος στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, είπε ότι τα αδέρφια μας για 6 ώρες εξολόθρευσαν τους σιωνιστές. Δηλαδή εγκομίαζε την επίθεση της Χαμάς. Συγγνώμη, αυτό ποιος το έλεγε? Ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης. Α, αυτός το έλεγε, ναι, μάλιστα. Της Χαμάς. Και απευθύνει συγκέντρωση και κάνανε οι κοσμικοί, όχι οι Ισλαμιστές. Οι κεμαλιστές. Το κόμμα των Κεμαλιστών ελέγχει το Μάλτεπε. Ναι. Ο Νταβούτογλου ήταν ένας από τους βασικούς οργάνωτες και ένα άλλο κόμμα. Αλλά δυστυχώς ενδεχομένως να κάνει κάποιο λάθος και ο Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα σε αυτή τη συγκέντρωση. Ενδεχομένως δεν ήξερε τι θα υποθεί εκεί πέρα. Καλά. Εγώ εκεί από συμπάθεια το λέω εγώ. Φαντάζομαι ότι κάποιο λάθος θα έγινε. Αυτό είναι η πλήρης αποτύπωση του ισλαμοεθνικιστικού δόγματος το οποίο έχει καταφέρει ο Ερντογάν και στο οποίο έχει αναφερθεί και εσύ πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχουν οι μεν και οι δε, είναι μια σύνθεση η οποία προϋπήρχε στην Τουρκία και αποτυπώνεται τώρα με πολύ σαφή τρόπο. Θα επαναλάβω λοιπόν τι είπε. Αναφερόμενος στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, είπε ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Χαμάς, τα αδέρφια μας, αυτοί οι τρομοκράτες που βγήκαν στο Ισραήλ, για 6 ώρες εξολόθρευσαν τους σιωνιστές. Τα Ιεροσόλυμα είναι αγώνας όλων των μουσουλμάνων, δηλαδή περίπου και αυτός στο τζιχάτ. Θα πεθάνετε στο όνομα του Αλλάχ, λέει στους Ισραηλινούς. Ήθελα να δώσω αυτές τις εικόνες, Λάμπρο, για να δουν ότι η συμπαράσταση στην Παλαιστίνη εξελίσσεται στην Τουρκία σε μια καμπάνια αντιαμερικανική και αντιδυτική. Και υπέρ του τζιχάτ του Ιερού Πολέμου. Υπάρχει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέγεις, υπάρχει ένα αντιαμερικανικό κλίμα γενικό, κλίμα ούτως ή άλλως και αντιδυτικό, και έχουν επανέλθει θεωρίες συνωμοσίας περί διαμιλισμού της Τουρκίας, Κουρδιστάν κλπ. Θυμήθηκαν και το είχαμε συζητήσει, το γραμματόσημο με τον Πάπα. Εδώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι
Εντάξει, καταρχήν το Μεσανατολικό σήμερα δεν έχει σχέση με το Μεσανατολικό που ήταν πριν 30 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Ο Αραφάτ είχε τον οργάνωση Παλαιστινιακής για την Παλαιστίνη, ενώ η Χαμάς, μόνο το όνομά της, Χαμάς θα πει Ισλαμικό κίνημα απελευθέρωση. Ισλαμικό, δεν έχει μέσα Παλαιστίνη. Το Μεσανατολικό σήμερα δεν έχει σχέση με το Μεσανατολικό που ήταν πριν από 20-30 χρόνια. Έχει αλλάξει παγκόσμια σκακέρα. Νέοι παίκτες εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, Κίνα, Ινδία. Δημιουργήθηκε νέος συνασπισμός, ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην Ευρωδυτική Δύση. Το νέο γεωπολιτικό αύριο προκαλεί έντονη ανησυχία στην Άγκυρα. Ο εφιάλτης της Άγκυρας είναι αν θα αλλάξουν τα σύνορα στη Μέση Ανατολή. Mm. Μπορεί το Παλαιστινιακό να είναι στην επικαιρότητα, όμως πρώτο εθνικό θέμα, έτσι όπως το αντιλαμβάνουν και το μυρίζομαι εγώ από τις συζητήσεις που κάνουν, από τις δηλώσεις που γίνονται, οι αντιδράσεις της Άγκυρας εναντί των Αμερικανών, είναι το εθνικό θέμα για την Άγκυρα είναι η Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ. Ο φόβος ότι υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργείται το μεγάλο Κουρδιστάν, έτσι αποσπώνονται κομμάτια από τη Συρία, τη Βόρεια Συρία, από το Βόρειο Ιράκ, από την Τουρκία και το Ιράν, και οι Αμερικανοί θα δημιουργήσουν το μεγάλο Κουρδιστάν. Εξού και το γραμματώσιμο που εξέδωσαν οι αρχές του Ιράκ, των Κούρδων του Ιράκ, όταν ο Πάπας επισκέφτηκε την πόλη Ερμπίλ του Βορείου Ιράκ Άρβιλα, το 2021 και κάνανε ένα γραμματώσιμο και είχε μέσα ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Τουρκίας, στην επικράτεια του Μεγάλου Κουρδιστάν. Να πούμε το γραμματώσιμο αυτό είχε το Μεγάλο Κουρδιστάν με κομμάτια, όπως λες, και της Τουρκίας και την κεφαλή του Πάπα. Ναι. Η Τουρκία, Λαμπρό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρούμε εμείς, είναι ότι βλέπει ένας τον άλλον ως εχθρό και ως σύμμαχο. Δηλαδή, σύμμαχο όταν γίνονται οι συνόδοι του ΝΑΤΟ κτλ. Αλλά αυτά που λέει ο ένας προς τον άλλον είναι εχθρικές κουβέντες. Ο Ερντογάν σε διεθνές φόρουμ κατήγγειλε τις δραστηριότητες των ΗΠΑ με τους Κούρδους. Ο Μπάιντεν στο διάταγμα του για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία κάθε χρόνο υπογράφει το διάταγμα. Έγραψε ότι η Τουρκία αποτελεί επιλή στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Πρώτη φορά στην ιστορία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αεροσκάφος νατοϊκής χώρας καταρρύπτει μιας άλλης χώρας αυτό το μη επανδρομένο. Η Άγκυρα προσπάθησε να το κουκουλώσει, αλλά το Αμερικανικό Αρχηγείο ανακοίνωσε και του είπε αν θα το ξανακάνεις. Η ανακοίνωση ήταν κάπως έτσι. Αν θα το ξανακάζει με λίγα λόγια, θα σου το ξαναρίξω. Λοιπόν, ο Ερντογάν δηλώνει ότι θα συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Συρία. Αυτή τη στιγμή διανύουν μια σοβαρή κρίση οι Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Πώς ρίχνεις το επανδρομένο, μου λέει ο Ερντογάν. Αν ξαναέρθει, θα σου ξαναρίξω, λένε οι Αμερικανοί. Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας με τους Αμερικανούς, λέει ο Ερντογάν. Έχουμε θέμα ασφάλειας με τους Αμερικανούς, πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό το οποίο περιγράφεις πάντως δείχνει αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, το λες και εσύ εδώ και πάρα πολύ καιρό, το λέμε και το καταλαβαίνουμε, ότι ο Ερντογάν έχει πάρει τη στρατηγική απόφαση ανεξαρτήτως ενδιάμεσων σταδίων. Το χαρτί που παίζει είναι Ευρασία και Ισλάμ. Και όσο κρατήσουν και όπως κρατήσουν η σχέση με τη Δύση. Δεν ξέρω αν έχει πάρει την απόφαση, αλλά η δυναμική που παρατηρούμε είναι αυτή. Προσπαθεί να μείνει και το καταλαβαίνει ότι θα είναι πιο ισχυρός όσο βρίσκεται στο ΝΑΤΟ, όσο βρίσκεται στο δυτικό στρατόπεδο. Αλλά υπάρχει μια δυναμική, δηλαδή απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική μας πολιτική, γράφει στο διάταγμά του ο Μπάιντεν. Ο Ερντογάν λέει ότι υποστηρίζει τις τρομοκρατικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνουν λίμνη αίματος στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι κουβέντες που δεν λες ούτε καν στον εχθρό σου. Ο Ερντογάν λοιπόν προσπαθεί να φανεί ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου.
Και ενταφιάζει και τη σχέση με το Ισραήλ, έτσι. Όταν λέει αυτό, ότι... αυτό έχει τελειώσει, ναι, λοιπόν. Αυτό έχει τελειώσει, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή, και υπάρχει μια δυναμική μέχρι τις εκλογές. Θέλει να πάρει την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα και τις μεγάλες πόλεις. Όπου αυτό το πράγμα θα κλιμακώνεται κάθε μέρα όσο πηγαίνουμε στις εκλογές του Μαρτίου. Λοιπόν, προσπαθεί, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτεται τις πρωτεύουσες των χωρών της περιοχής και ο Ερντογάν προσπαθεί να φανεί ως ηγέτης Ισλαμικού κόσμου και ως μεσολαβητής, ο Μπλίνκεν, για παράδειγμα, πίεσε 7 χώρες, δεν αγνώρισε την Άγκυρα. Έχει χάσει ο Ερντογάν την έξωθεν καλή μαρτυρία, δεν μπορεί, έχει αγκαλιάσει τη Χαμάς, δεν μπορεί να είναι έντιμος μεσολαβητής. Στη Μέση Ανατολή, λαμπρό, είμαστε αντιμέτωποι με μια ευρέως κλίμακα κρίση που θα έχει, φαίνεται, διάρκεια αυτό. Άρα για... η Τουρκία θα συνεχίσει. Γι' αυτό λέω ότι έχει πάρει, δικαιώνεσαι και εσύ και άλλοι που συζητούσαμε εδώ, ότι η Τουρκία έχει πάρει τη βασική της απόφαση. Το πώς θα διαχειριστεί τα ενδιάμεσα στάδια με τις ΗΠΑ θα το βλέπει. Αλλά η απόφαση, ο προσανατολισμός είναι ένας. Όταν καλεί τώρα τον Γενικό Γραμματέα της Χαμάς για χαιρετισμό, η αντιπολίτευση. Έτσι, η αντιπολίτευση, όχι ο Ερντογάν. Και στην άλλη διαδήλωση, επικεφαλής είναι η οικογένεια του Ερντογάν. Τώρα τι λέμε. Αυτό είναι, και για να επιστρέψουμε και στον εφιάλτη που λέγαμε της Άγκυρας, οι Τούρκοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι Αμερικανοί επανασχεδιάζουν το χάρτη της Μέσης Ανατολής, ναι, και θα αλλάξουν τα σύνορα. Αυτό εκτιμούν οι πρώην στρατηγοί αναπροστατεία, αναλυτές, στρατιωτικοί αναλυτές, αυτά που παρακολουθώ και στις εφημερίδες, αλλά και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Και ο στόχος, δηλαδή, ο εφιάλτης είναι ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν το μεγάλο Κούρδισταν. Και θα διαμέλυσουν. Για το κουρδικό στοιχείο σημειώνουν ότι στα μάτια της Δύσης οι Κούρδοι έχουν κερδίσει τη διεθνή νομιμότητα με το αίμα τους πολεμώντας τον ΆΙΣΙΣ. Οι αναλυτές, λοιπόν, ενώ έχουμε στην επικαιρότητα την Παλαιστίνη, αυτοί μιλούν ότι οικοδομείται ένα κουρδικό κράτος στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ και θα είναι ένα κράτος το οποίο θα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, θα είναι για την ασφάλεια του Ισραήλ, και όταν λέμε ασφάλεια του Ισραήλ σημαίνει και ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτό για την Άγκυρα, για τους Ισλαμιστές. Σημαίνει διαμερισμός. Αλλά και για τους Κεμαλιστές. Δεν είναι. Ναι, λέω, για όλους. Πριν του Κουρδικού Κόμματος, για το σύνολο, είναι ένα επαρξιακό ζήτημα. Mm-hmm. Μάλιστα συσχετίζουν με την άφηξη των δύο αεροπλανοφόρων, των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων, με αυτή την φοβία και αυτή την ανησυχία. Έρχονται μεταξύ άλλων αυτά τα αεροπλανοφόρα, δεν έρχονται για τη Γάζα, λένε, δεν χρειάζονται στη Γάζα η Ισραηλινή αεροπλανοφόρα, έρχονται για να αποτρέψουν οποιαδήποτε κίνηση άλλων χωρών, αλλά και για να προστατεύσουν τους Κούρδους έναντι των στρατιωτικών επιχειρήσεων που γίνονται στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Ο Ερντογάν, μετά την κατάρριψη του επανδρομένου, είχε δηλώσει ότι θα συνεχιστούν οι αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας. Εδώ και 5 Οκτωβρίου είχε γίνει η κατάρριψη. Οι απειλές όμως του Ερντογάν έμειναν στα λόγια. Με την παρουσία των αεροπλανοφόρων η Άγκυρα πάτησε φρένο. Να πούμε στους αγροτές μας ότι ένα αεροπλανοφόρο μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη από όλη την πορεία της Τουρκίας, βέβαια. Όχι, από όλα τα κράτη γύρω-γύρω. Σωστό αυτό. Και επειδή υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα, σήμερα κυκλοφόρησε η εφημερίδα Χιουριέτ με ένα τυχαίο τίτλο ότι τα βάζουμε με τους Αμερικανούς, κατεβάζουμε το στόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είδα εγώ τις Ναύτεξ. Γιατί θα κάνουν μια άσκηση. Από 16 μέχρι 20 Οκτωβρίου. Ναι, ναι, ναι. Είναι μέσα στο. Πολύ ενδιαφέρον θα γι' αυτό. Μέσα στον κόλπο της Αντάλιας. Α, μέσα. Και το άλλο στα κατεχόμενα μια άσκηση. Στην αμόχωστο διάσκηση διάσωσης. Για να παραφράσουμε το γνωστό, κάνουμε και καμιά άσκηση για να περνάει η ώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, Δημήτρη, επανερχόμαστε, γιατί τώρα αυτό με το Κουρδιστάν και αυτά που περιγράφεις δείχνουν θα έχουμε πολύ 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 ενδιαφέρουσα συνέχεια και θα έχει και έτσι έντονα ηλαρά στοιχεία, θα έχουμε γέλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν και είναι σε παράκρουση και είναι επικίνδυνη πλέον η τύπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δημήτρη Σαγάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά για την εικόνα.